Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ατσαλάκη. Γεια σας σε εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατσαλάκη, με την πυκνή αρθρογραφία που έχετε το τελευταίο διάστημα, έχετε θίξει το μοντέλο Κίνας που οδεύει να καταλήξει με τα προβλήματα που είχε το μοντέλο Ιαπωνίας στα οικονομικά και παράλληλα περιγράφετε και το αντίπαλο δέος που είναι η ανερχόμενη δύναμη που λέγεται Ινδία. Ήθελα όμως να μας βάλετε εισαγωγικά στο μοντέλο της Κίνας όπως το περιγράφετε, που από μοντέλο ανάπτυξης με εξαγωγικά χαρακτηριστικά, με εξαγωγικά πλεονάσματα, βγήκε, καταλήγει να γίνει με εμπορικά ελλείμματα. Παρουσιάζεται ένα κορεσμό και θέλω να μας το αναλύσετε λίγο αυτό. Ναι, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Κίνας ήταν ραγδαία τα τελευταία 40 χρόνια και οφειλόταν κυρίως στην δυνατότητα που είχαν οι δύο μεγάλες οικονομίες της Αμερικής και της Ευρώπης να εισάγουν φθηνά προϊόντα από τις άλλες χώρες και κυρίως από την Κίνα. Και αυτή η δυνατότητα υπήρχε όσο ζούσαμε την χρυσή εποχή των χαμηλών επιτοκίων, της δυνατότητας να εκτυπώνουμε χρήμα χωρίς να αυξάνουμε τον πληθωρισμό, και αυτό βοήθησε και στην παγκόσμια ανάπτυξη, στο παγκόσμιο ΑΕΠ, αλλά βοήθησε και στην διόγκωση του παγκόσμιου χρέους, που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 100 δις στο παγκόσμιο ΑΕΠ και το παγκόσμιο χρέος στα 303. 103 ΑΕΠ και 303 παγκόσμιο χρέος. Έτσι, οι περισσότερες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούν πλέον να εκτυπώνουν χρήμα, διότι το χρήμα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και ούτε μπορούν να δανείζονται όπως στο παρελθόν με χαμηλά επιτόκια, διότι τα επιτόκια τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν τετραπλασιαστεί. Άρα θα δούμε τις μεγάλες οικονομίες που μπορούσαν και εισήγαγαν στο παρελθόν να βρίσκουν τρόπους να μειώνουν αυτές τις εισαγωγές και κυρίως από τις χώρες με τις οποίες έχουν εμπορικά ελλείμματα. Δηλαδή η Ευρώπη με την Κίνα τα τελευταία 10 χρόνια το έλλειμμα της Ευρώπης τετραπλασιάστηκε από 100 δις, έφτασε στα 395 δις το 2022. Και κάτι αντίστοιχο περίπου γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χώρες λοιπόν όπως την Κίνα ή παλαιότερα την Ιαπωνία που στηριζόταν σε αυτά τα εμπορικά ελλείμματα των μεγάλων οικονομιών για να έχουν αυτές εξαγωγικά πλεονάσματα, όταν έφτανε το σημείο που δεν μπορούσαν πλέον να χρηματοδοτήσουν τα εμπορικά τους ελλείμματα η Ευρώπη και η Αμερική, είχαν τεράστια προβλήματα. Και έτσι συνέβη και στην Ιαπωνία το 1990. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι αυτές οι χώρες οι εξαγωγικές για να έχουν εξαγωγικά πλεονάσματα κάνουν δύο βασικές στρατηγικές κινήσεις. Η μία είναι ότι κρατάνε τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμα και επίσης κρατάνε χαμηλά τα επιτόκια δανεισμού για να παίρνουν δάνεια επιχειρήσεων και να ιδρύουν εργοστάσια να κάνουν εξαγωγές. Όταν όμως κρατάς τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά σου, πρέπει να κρατάς πολύ χαμηλά τους μισθούς και άρα δεν έχεις εσωτερική ζήτηση, και όταν έχεις υπερεπενδύσεις σε εργοστάσια και σε παραγωγή και έχεις υπερβάλλουσα παραγωγή, μπορείς μόνο να την εξάγεις, και όταν δεν υπάρχει ζήτηση για αυτές τις εξαγωγές, αυτές οι επενδύσεις που έχεις κάνει στην υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα χάνονται. Να ρωτήσω κάτι πάνω ναι. Σε αυτό. Ο κανόνας της αγοραστικής δύναμης που έχει σχέση με την κατανάλωση, που πολλές οικονομίες στηρίζονται πάνω σε αυτό, πάνω στην κατανάλωση, ένα μεγάλο μέρος ναι. Του ΑΕΠ, έχει να κάνει με αυτό που λέτε? Ναι, έχει να κάνει εφόσον η οικονομία είναι υγιής και
ο πολίτης αισθάνεται ασφάλεια, δηλαδή αισθάνεται ότι δεν χρειάζεται να αποταμιεύει πολλά χρήματα, οπότε μπορεί να καταναλώσει. Οι Κινέζοι τώρα, για παράδειγμα, το νόμισμά τους είναι τεχνητά υποτιμημένο 7 φορές χαμηλότερα από το ευρώ. Ενώ η οικονομία της Κίνας με την Ευρωπαϊκή, για παράδειγμα, είναι κοντά στο 17% και η μία και η άλλη του παγκόσμιου ΑΕΠ, θα έπρεπε το γουάν να ήταν στο ίδιο επίπεδο ή ας πούμε λίγο χαμηλότερο, 10-20% χαμηλότερο από το ευρώ. Είναι όμως 7 φορές χαμηλότερο. Και αυτό βοηθάει την Κίνα να κάνει εξαγωγές. Και είχε το πρώτο καμπανάκι στην Κίνα το 2001 και 2002 με το σκάσιμο της φούσκας των ακινήτων, όπου είχαν επενδυθεί το 60% των οικονομιών των Κινέζων και έχει καταρρεύσει η αγορά τους με πάνω από 30 εκατομμύρια πούλητα ακίνητα και πάρα πολλά ημιτελή. Και έτσι αισθάνονται ανασφάλεια οι Κινέζοι και έχουν αρχίσει και αποταμιεύουν. Αποταμιεύουν με ένα ρυθμό περίπου 30% του ΑΕΠ, το οποίο είναι πολύ ψηλό. Επειδή τώρα η Κίνα αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση από το εξωτερικό για τα προϊόντα της, έχει αφήσει πολύ παραδοσιακή βιομηχανία και μεταφέρει τα κεφάλαια σε νέες συζήτηση προϊόντων κυρίως πράσινης ανάπτυξης, δηλαδή φωτοβολταϊκά, ηλιακά, ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες κτλ. Και συνεχίζει να το κάνει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή προσπαθεί πάλι να έχει εξαγωγικά πλεονάσματα, κρατώντας πάλι χαμηλά το γουάν. Οπότε επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος που δεν πήρε το μήνυμα με τα προηγούμενα χρόνια. Και κάτι ακριβώς έκανε και η Ιαπωνία, η οποία όταν υποχρεώθηκε να απελευθερώσει την ισοτιμία του συναλλάγματος, του γεν, το γεν ανέβηκε τόσο ψηλά που οι Ιάπωνες άρχισαν και έκαναν εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο και γρήγορα έκλεισε το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα που είχαν και αυτοί το 1990. Πάνω... Και το τι... Τι ακολούθησε μετά, το τι ακολούθησε έχει σημασία, διότι και η Ιαπωνία, όπως κάνει τώρα η Κίνα, και η Ιαπωνία το 1990 έπαιρνε τις καταθέσεις των Ιαπώνων, τις δανειζόταν το κράτος και έκανε έργα υποδομής για να τονώσει, να αναπτύξει την οικονομία και επί 30 χρόνια δεν κατάφερε να αναπτύξει την οικονομία της, μόνο έγινε η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στον κόσμο. Και κάτι ακριβώς ίδιο ξεκινάει τώρα και η Κίνα. Πρόσφατα πήρε 50 δισεκατομμύρια από δανείστηκε από τις καταθέσεις των Κινέζων και τις έριξε στην αγορά των ακινήτων, μήπως και τις σταθεροποιήσει, η οποία ακόμα καταραίει. Οπότε μπαίνει και η Κίνα σε αυτό ακριβώς το ίδιο, την ίδια ατραπό και δυστυχώς δεν κατανοεί ότι πρέπει να αυξήσει την εσωτερική της ζήτηση ώστε τα εργοστάσια της να παράγουν και για την εσωτερική ζήτηση, συνεχίζει να στηρίζεται στα εξαγωγικά πλεονάσματα, που είπαμε ότι τα εξαγωγικά πλεονάσματα χρειάζεται κάποιος να μπορεί να αντέχει αντίστοιχα εμπορικά ελλείμματα, και συγκεκριμένα η Ευρώπη και η Αμερική, οι οποίες δεν αντέχουν πλέον και ήδη έχουν ξεκινήσει και βάζουν δασμούς, τόσο η Αμερική και ακολουθεί τώρα και η Ευρώπη. Εδώ τώρα ήθελα να ρωτήσω. Η ενέργεια τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν δασμούς προκειμένου να προστατεύσουν έτσι την εκροή χρημάτων από τη στιγμή που, όπως περιγράψατε, η Κίνα έχει έρθει και κατακλείζει την αγορά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά. Αυτό δεν θα επιφέρει προβλήματα, αυτού του είδους προστατευτισμού δεν θα επιφέρει προβλήματα στο διεθνές εμπόριο? Κοιτάξτε, στο διεθνές εμπόριο είναι ωφέλιμο για όλες τις πλευρές όταν γίνεται με θεμητό τρόπο. Η Κίνα δυστυχώς δεν το κάνει με θεμητό τρόπο. Όταν κρατάει 7 φορές υποτιμημένο το νόμισμά της σε σχέση με το ευρώ, δεν είναι θεμητός τρόπος. Επίσης, η βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει επιδοτηθεί με πάνω από 4 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις κρατικές και γι' αυτό πουλάνε πολύ φθηνά τα προϊόντα στην Ευρώπη.
Οπότε όταν δουλεύεις στο διεθνές εμπόριο με αθέμητες πρακτικές, θα πρέπει να αμυνθείς. Ένας τρόπος να αμυνθείς είναι οι δασμοί. Δεν είναι όμως ο καλύτερος εμπορικά και βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Διότι για μένα τους πολίτες θα αναγκαστούν οι πολίτες να αγοράζουν ακριβότερα τα προϊόντα που δασμολογούνται και για δε τις χώρες αυτές που έχουν επενδύσει σε αυτή την παραγωγή στο εξωτερικό θα χάσουν αυτές τις επενδύσεις. Μπορεί να δούμε άρα και χάνει συνολικά η οικονομία. Συνολικά ναι, ναι. Χάνει η παγκόσμια οικονομία. Μπορεί να δούμε και το αντίθετο, δηλαδή τα ίδια αντίμετρα να πάρει και η Κίνα σε αντίστοιχα προϊόντα που εισάγει από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Βέβαια, σίγουρα και έτσι θα γίνουν και για τους Κινέζους αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα πολύ ακριβότερα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι η βέλτιστη πρακτική. Η βέλτιστη πρακτική είναι να αφήνεις το νόμισμά σου να αντανακλάσει την πραγματική αξία της οικονομίας σου. Μάλιστα. Στον αντίποδο τώρα όλων όσων μας περιγράφετε, έχετε με ένα δεύτερο άρθρο περιγράψει το αντίπαλο δέος. Δηλαδή με τίτλο «Η μάχη του Ινδικού ωκεανού και η Τουρκία», θα το πούμε στη συνέχεια πώς εμπλέκεται, παρουσιάζεται το πώς σε αυτόν τον περίφημο δρόμο του μεταξιού που θέλει να χαράξει η Κίνα, παράλληλα η Ινδία έχει ξεκινήσει κάτι ανάλογο σε ένα νέο δρόμο του μεταξιού που επιλέγει διαφορετικές χώρες, διαφορετική διαδρομή και θέλω να μας περιγράψετε ποια είναι η αντίδραση της Ινδίας πάνω σε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Κίνα σαν νέα αυτοκρατορία και να μας πείτε και πώς εμπλέκεται η Ελλάδα σε αυτό τον δρόμο που θέλει να χαράξει η Ινδία. Ναι. Η Κίνα έχει κάνει μία σειρά διαφορετικών δρόμων του μεταξιού που δεν είναι τίποτα άλλο από κανάλια μέσα τα οποία διέρχονται οι πρώτες ύλες που πάνε στην Κίνα αλλά και τα έτοιμα προϊόντα που έρχονται προς την Ευρώπη και πάνε και προς την Αμερική. Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα περνάνε από τη Μέση Ανατολή, από το μπροστά από τον Ινδικό ωκεανό, από την Ερυθρά Θάλασσα, διόρυγα του Σουέζ κτλ. Επειδή βλέπουμε ότι πολλά κράτη και κυρίως αυταρχικά αρχίζουν και διαταράσσουν την ομαλή πορεία αυτών των αγορών και κυρίως των στενών όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, τα στενά του Αντέν, τα ιδιόργα του Σουέζ αλλά και μας δίπλα εδώ τα στενά του Βοσπόρου και του Ελίσπαντου που υπάρχει πολλή σκέψη σε μια επόμενη φάση όλα αυτά τα στενά να περάσουν υπό διεθνή έλεγχο με κάποια συνθήκη, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα κάθε ηγετίσκος με τρελές φιλοδοξίες να διαταράζει το διεθνές εμπόριο και να κάνει πανάκριβα τα προϊόντα. Αυτή η μάχη γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί στη Μέση Ανατολή και βλέπουμε ότι η Ινδία προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από την περικύκλωση που έχει υποστεί από τους δρόμους του μεταξιού της Κίνας. Και έτσι έχει κάνει, πρόσφατα έκανε μία συμφωνία και με το Ιράν, όπου μέσα από το λιμάνι του Τζαμπαχάρ θα ανεβαίνουν τα προϊόντα της πάνω προς την Κασπία και θα φτάνουν προς την Κεντρική Ασία και τη Ρωσία. Ο στόχος παλαιότερα ήταν από τη Ρωσία να περνούν στην Ευρώπη, αλλά αυτό μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας δεν είναι εφικτό. Επίσης είδαμε τη χάραξη του IMEC, του νέου Ινδικού δρόμου του μεταξιού που θα περνάει από τη Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Ισραήλ και θα έρχεται στον Πειραιά, ο οποίος λόγω των γεγονότων της Γάζας είναι σε αναστολή, αλλά μετά την ειρήνευση εκεί θα τον δούμε να προχωράει. Επίσης βλέπουμε το Ισραήλ να ετοιμάζει μια εναλλακτική διαδρομή από την Ερυθρά Θάλασσα, από το λιμάνι του Αιλάτ, να βγαίνει προς την Μεσόγειο Θάλασσα, που ουσιαστικά θα μπορούσε να παρακάμψει με χερσαίο τρόπο την διόρυγα του Σουέζ σε περίπτωση που θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εκεί. Και βλέπουμε τη φιλοδοξία της Τουρκίας να δημιουργήσει ένα άλλο δρόμο μέσα από το Ιράκ, ώστε να έρχονται τα προϊόντα από τον Περσικό κόλπο, να ανεβαίνουν πάνω από το Ιράκ, να περνάνε από την Τουρκία για να πηγαίνουν από την Ευρώπη, ο οποίος δρόμος δεν τον
υποστηρίζει καμία χώρα πέρα από την Τουρκία και το Ιράκ, και να πούμε ότι στο Ιράκ είναι εκεί οι κυβερνήσεις είναι λίγο αμφίβολες όσον αφορά την ισχύ την οποία έχουν να κάνουν κάτι και περισσότερο εκβιάζονται την Τουρκία παρά συμφωνούν σε κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί η μάχη διευρύνεται και έρχεται η Τουρκία τώρα που, όπως πολύ σωστά είπατε, να δούμε πώς εμπλέκεται εκεί. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει αναταραχή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, ώστε να μην περνάνε από εκεί τα προϊόντα και να αναγκαστούν να πάνε από τον Περσικό κόλπο, Ιράκ, Τουρκία και από εκεί να φεύγουν στην Ευρώπη για να υποστηρίξουν το δικό τους δρόμο. Γι' αυτό αναπτύσσει στόλο, έχει κάνει βάση στην Σομαλία, έκανε πρόσφατα μια συμφωνία να κάνει πετρελαϊκή έρευνα στην ΑΟΣ της Σομαλίας και έχει διεισδύσει αρκετά και επηρεάζει την κυβέρνηση της Σομαλίας. Φυσικά βέβαια η Τουρκία έχει μια τακτική στην οποία πηγαίνει σε χώρες οι οποίες είναι μισοδιαλυμένες από πλευράς οικονομίας και διοικητικών συστημάτων και εμφανίζεται εκεί και προσπαθεί να δείξει ότι βρίσκεται σε πολλές χώρες και κάνει και βάσεις σε πολλές χώρες. Αυτό όμως δεν μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά. Ήδη το νόμισμά της έχει καταρρεύσει πάρα πολύ. Δεν έχει καθόλου εξαγωγικά πλεονάσματα. Έχει έλλειμμα τροχουσών συναλλαγών πάνω από 40 δις. Δαπανάει πάνω από 40 δις σε εξοπλισμούς το χρόνο για να υποστηρίζει όλες αυτές τις επεκτάσεις και τα φαραωνικά αυτοκρατορικά όνειρα της ηγεσίας της και με αυτόν τον τρόπο έχει κάνει πάρα πολλούς εχθρούς. Έχει κάνει ως εχθρό πλέον και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία τη βλέπουν μόνο σε συναλλακτική μορφή πλέον. Είναι εναντίον της και η Ινδία και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Αίγυπτος, είναι και η Αιθιοπία τώρα εναντίον της και επειδή εκεί στην περιοχή της Σομαλίας και στη Σομαλιλάνδη όπου έχει κάνει μια συμφωνία η Σομαλιλάνδη με την Αιθιοπία να τους δώσει πρόσβαση στη θάλασσα γίνεται μια μεγάλη μάχη καθώς εκεί έχει κάνει επενδύσεις και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία και έχουν και κάποιες συμφωνίες για τα λιμάνια που έχει εκεί η Σομαλία η οποία είναι σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο η Σομαλία και δίπλα έρχεται η Ινδία η οποία με το στόλο της προσπαθεί να ισχυροποιήσει την παρουσία της σε όλο τον Ινδικό ωκεανό, η οποία αναπτύσσει συνεχώς βάσεις σε όλα αυτά τα σημεία γύρω από τον Ινδικό ωκεανό, κοντά στον Περσικό κόλπο, με σκοπό να προστατεύσει τις διόδους διέλευσης των δικών της εμπορευμάτων. Και αυτοί οι πόλεμοι που γίνονται αυτή τη στιγμή εκεί θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε ότι αφορούν κυρίως τους εμπορευματικούς οδούς και ποιος θα αποκτήσει δύναμη να αποτρέψει την διακίνηση των εμπορευμάτων των άλλων. Από όλο αυτό που περιγράφεται πάντως και το βλέπουμε, μάλλον το ερμηνεύουμε όταν τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αναπτύξει πάρα πολύ τις σχέσεις με την Ινδία σε όλα τα επίπεδα και σε επισκέψεις αξιωματούχων και μέχρι ταινίες του Bollywood έχουν κουβεντιάσει να γυριστούν ας πούμε, στην Ελλάδα και το καθεξής. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στον δρόμο αυτό που περιγράψατε επειδή πύλη εισόδου για την Ευρώπη γίνεται ο Πειραιάς και μπαίνει και η Ελλάδα στο παιχνίδι είναι κάτι το οποίο είναι προς το εθνικό συμφέρον και θέλω να κλείσουμε όμως με κάτι άλλο. Είπατε ότι η Ινδία σε αυτό το δρόμο έχει κάνει μια συνεργασία με το Ιράν. Την ίδια στιγμή όμως το Ιράν έχει συμφωνίες στρατηγικής φύσεως με την Κίνα, μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση που έχει ανάγκη η Κίνα το Ιράν, όμως πρόσφατα είχαν υπογράψει μια πολύ μεγάλη συμφωνία με πολλά δισεκατομμύρια σε βάθος πολλών χρόνων και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της διεθνής σχέσης, δεν είναι δηλαδή μονοδιάστατες.
Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό το σημείο. Και αυτό μας αποδεικνύει ότι πολλές φορές στη διεθνή σκακέρα δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Το Ιράν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Διοικείται από ένα στο πιο αυταρχικό καθεστώς θρησκευτικού φανατισμού στον κόσμο. Έχει ανάγκη από πόρους και ανάγκη από στήριξη για να αντιμετωπίσει τόσο τη Σαουδική Αραβία που προσπαθεί να το εκτοπίσει, αλλά όσο και την Τουρκία που προσπαθεί να ηγηθεί του Ισλαμικού κόσμου. Οπότε θεωρεί την Ινδία ως μια σημαντική δύναμη και της παραχώρησε το λιμάνι του Τσαμπαχάρ για να διέρχονται τα εμπορεύματά της, καθώς έχουν κάποια κοινά συμφέροντα εκεί στον Περσικό κόλπο και στην θάλασσα του Ινδικού ωκεανού και κοντά στην περιοχή της, του Ιράν. Οπότε έχουν μια συνεργασία εμπορική. Η Ινδία δεν έχει τις καθόλου καλές σχέσεις με την Κίνα. Έχουν πολύ συχνά συγκρούσεις στα σύνορά τους. Και όταν λέω συγκρούσεις εννοούμε μεταξύ στρατιωτικών, των στρατιωτικών τους ομάδων και πολλές άλλες διενέξεις. Και παρόλο που το Ιράν είναι δεσμευμένο ουσιαστικά με ένα σημαντικό μνημόνιο από τους Κινέζους, στην ανάγκη να εξευρεθούν χρήματα και να μην αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς της, το καθεστώς του Ιράν, επειδή αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά προβλήματα, συνάπτει τέτοιες συμμαχίες που θα μπορούσαν να τις αποφέρουν διάφορα έσοδα. Εδώ να πούμε ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια αλλαγή ενός μακροχρόνιου οικονομικού κύκλου που κράτησε 5,5 δεκαετίες και πάμε σε ένα νέο κύκλο, οι πόροι οι οποίοι είχαν τα κράτη μέχρι τώρα και τους εξασφάλιζαν εισοδήματα πρόκειται να αλλάξουν. Οι περισσότεροι πόροι τώρα θα στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες και σε τεχνολογίες που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε πολλές από αυτές τις χώρες βλέπουν ότι πρόκειται να χάσουν έσοδα στο μέλλον και κυρίως όταν θα έρθει η πυρηνική σύνδεξη, η παραγωγή ενέργειας στην πυρηνική σύνδεξη, θα χαθούν και ενεργειακοί πόροι που έχουν άφθονους τώρα εκεί στην περιοχή. Οπότε όλες αυτές οι χώρες προσπαθούν να επιταχύνουν τώρα να αποκτήσουν ένα μερίδιο ελέγχου της περιοχής και να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Γι' αυτό θα δούμε πολλές εξελίξεις στην περιοχή και θα δούμε να αναπτύσσονται και αρκετές συγκρούσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και να πούμε ότι προχθές υπογράφηκε στρατηγική συμφωνία της Αμερικής με την Κύπρο, διότι η Αμερική αναγνώρισε μετά από τόσο πολλά χρόνια ότι ο άξονας Ελλάδας και Κύπρου είναι το τελευταίο σταθερό σημείο της Δύσης και κατάλαβε ότι πρέπει να το προστατεύσει και κυρίως έναντι της Τουρκίας που κατανόησε πλήρως πλέον η Αμερική ότι κοιτάζει μόνο τα δικά της συμφέροντα και δυστυχώς υποστηρίζει μια σειρά τρομοκρατικών ομάδων που είναι εναντίον της Αμερικής. Μάλιστα, με αυτό το τελευταίο το αισιόδοξο που μας είπατε θα κλείσουμε. Κύριε Τσαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές σας.